Ακούσουμε το Αγίο Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Το καιρό εκείνο αναστάσω Ιησούς εκ νεκρών, έστι εν μέσω των μαθητών αυτού και λέγει αυτής, ειρήνη μην. Πτωηθέντες δε και έφοβοι γενόμενοι, εδόκουν πνεύμα θεωρήν. Και είπεν αυτής, τι τεδαραγμένοι εστέ, και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών. Είδε τας χείρες μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκέχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Και τούτο υπόν επέδειξεν αυτής τας χείρας και τους πόδας, έτι δε απιστούν τον αυτόν από της χαράς και θαυμαζόντων, είπεν αυτής, έχετε τη βρόσιμον ενθάδε, οι δε επέδωκαν αυτό ηχθείως οπτου μέρος και από μελισσίου Κυρίου και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγεν. Είπε δε αυτής, ούτι οι λόγοι ους ελάλησα προς ημάς, αίτιον συν ημίν, ότι δι πληρωθήνε πάντοτα γεγραμμένα εν το νόμο Μωσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε διένυξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς και είπεν αυτής, ότι ούτω γέγραπτε και ούτω σε διπαθήν το Χριστόν και αναστήνε εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήνε επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, αρξάμενον από Ιερουσαλήμ, ημείς δε εστε μάρτυρες τούτων, και εδώ εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσεστε δύναμην εξύψους, εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν, και επάραστας χείρας αυτού, ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών. Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτών, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούνται στον Θεό να μην. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις των ουρανών. Ο Κύριος μας με την ένδοξό του ανάληψη που εορτάζουμε σήμερα, ολοκλήρωσε το απολυτρωτικό του έργο και υποσχέθηκε εις τους Αγίους Αποστόλους ότι θα τους στείλει δύναμη εξύψους, και αυτή η δύναμη ήταν το παράκλητον και πανάγιο πνεύμα. Μετά από 10 ημέρες, ενώ οι Άγιοι Απόστολοι ήσαν προσευχόμενοι στο Υπερόν, εδέχθηκαν την Πεντηκοστή, την προσωπική τους Πεντηκοστή, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών. Ο Κύριος ημών με το σώμα Του το φέρουν και τα στίγματα του πάθους, τις πληγές από τα καρφιά και την λοχισμένη πλευρά, ανελήφθη εις τον ουρανό. Η ανθρώπινη φύση, ενωμένη με την θεότητα, έγινε ομόθρονος,
όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, του Θεού, δηλαδή θεώθηκε το πρόσλημα η ανθρώπινη φύση, διότι ο Κύριος μας, ο Θεάνθρωπος Κύριος, δεν έμεινε μόνο στη γη, αλλά ανέβηκε και εις τον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Πατρός με την ανθρώπινη φύση. Και με αυτήν είναι τώρα εκεί και φέρει επάνω στην ανθρώπινη φύση και τα σημάδια των πληγών του, τα σημάδια που αποδεικνύουν το απολυτρωτικό του έργο, την θυσία και την αγάπη του. Ένα τροπάριο από τον δεύτερο κανόνα της αναλήψεως αναφέρεται σε αυτό. Λέγει, τι ερυθρά τα ημάτια, σαρκός του ενωθέντος παχύτητη, Άγιοι Άγγελοι Χριστών ορώντες ευθέκοντο, πάθους τιμίου, θεία φέροντα σύμβολα. Γιατί είναι ερυθρά τα ημάτια του, αυτού που ενώθηκε με την παχύτητα της σαρκός, αυτό έλεγαν οι Άγιοι Άγγελοι, βλέποντας τον Χριστόν να φέρει τα τίμια και θεία σύμβολα του πάθους. Και ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος στο υπέροχο βιβλίο του το Εορτοδρόμιο, ότι αυτό το τροπάριο αναφέρεται στον προφήτη Ισαΐα. Είναι από τον πρώτο στίχο μέχρι τον τρίτο του 63ου κεφαλαίου του προφήτου Ισαΐου. Εκεί διαβάζουμε «Τις ούτως ο παραγενόμενος εξ εδόμ, ερήθημα ηματίων αυτού εκβοσόρ, ούτως ωραίος εν στολή βία ή παράλλης βοά μετά ισχύος. Εγώ διαλέγομαι δικαιοσύνη και κρίσιν σωτηρίου». Αυτός είναι ο πρώτος στίχος. Και λέγει, ποιος είναι αυτός που έρχεται από την Ιδουμαία, την εχθρικήν αυτήν χώραν της Ιουδαίας, από την πόλη Βοσόρ και τα ενδύματά του είναι ερυθρά. Ποιος είναι αυτός ο Ανήρ, ο τόσο πολύ ωραίος, που φέρει στρατιωτική στολή και προχωρεί βιαστικά και με δύναμη. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος κηρύττω το δικαιοσύνην, κρίνω δικαίως και αποδίδω το δίκαιον και με τα δυνάμεως σώζω τους αδικουμένους, λέγει ο Κύριος. Διατίσου ερυθρά τα ημάτια, συνεχίζει στο δεύτερο στίχο, και τα ενδύματά σου ως από πατητού λινού. Γιατί είναι ερυθρά τα ημάτια σου και τα ενδύματά σου γενικώς ως εάν βγήκες από λινών όπου πατούνται στα φιλέ. Και απαντά, πλήρης καταπεπατημένης και των εθνών ουκ έστην ανήρμεται μου. Και κατεπάτησα αυτούς εν θυμό μου και κατέθλασα αυτούς ως γην και κατήγαγον το αίμα αυτών εις γην. Ναι, απαντά ο Κύριος, είμαι γεμάτος από χυμούς σταφυλών που καταπατούνται στον λινό. Κανείς άλλος από τους εθνικούς ειδωλολάτρες δεν ήταν μαζί μου στο έργο αυτό. Κατεπάτησα τους αμετανοήτους ειδωλολάτρες με οργή. Τους συνέτριψα και τους εκονιορτοποίησα ως αν το χώμα. Έχισα το αίμα των εις την γη. Αναφέρονται λοιπόν αυτά στον προφήτη Ισαΐα. Προφητικά, ο μέγας αυτός, ο μεγαλοφωνότατος προφήτης, μας ομιλεί και μας παρουσιάζει τον Κύριο κατεστηγμένο να φέρει τα ημάτια του ερυθρά από το αίμα του, από το αίμα του μαρτυρίου του, από τη σταυρική του θυσία. Αυτά γνώριζε και ο ιερός υμνογράφος και γι' αυτό λέγει στο τροπάριο που αναλύουμε
ότι οι Άγιοι Άγγελοι, βλέποντας τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, να αναλαμβάνεται στον ουρανό και να έχει στο Πανάγιο σώμα Του τα σημεία του πάθους Του, δηλαδή τις πληγές των ύλων στα άχραντά Του χέρια και πόδια και την πληγή της πλευράς, την οποία έλαβε με τη λόγχη από τον στρατιώτη, αυτά βλέποντας έλεγαν απορώντας και θαυμάζοντας οι Άγιοι Άγγελοι, γιατί είναι ερυθρά, δηλαδή κόκκινα, τα ημάτια του Θεού Λόγου, ο οποίος άειλος όντας και άσταρκος, καθώς ον Θεός, ενώθηκε με ένωση υποστατική, προσωπική δηλαδή, με την παχύτητα της ανθρωπίνης σάρκας. Ακατάληπτο αυτό είναι για εμάς και ακατανόητο. Αυτό το ρητό του ανωτέρου που αναλύσαμε του προφήτου Ισαΐου αναφέρει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στο Πάσχα και λέγει «Κι αν απορούν, λέγοντας οι άγγελοι δηλαδή, σύμφωνα με την δραματουργία του Ισαΐου, τι ούτως ο παραγενόμενος εξ εδόμ και των γηίνων, ή πώς ερυθρά τα ημάτια του ανέμου, αυτού που δεν έχει αίμα δηλαδή και ασώματου, ως λινοβάτου και πλήρη λινών πατήσαντος, να προβάλλεις το ωραίο της στολής του σώματος που έπαθες, που μολοπίστηκε με το πάθος και λαμπρύνθηκε με τη θεότητα, της οποίας δεν υπάρχει πιο αξιαγάπητο ούτε ωραιότατο, ούτε ωραιότερο». Αυτά ερμηνεύοντας ο Νικήτας, ο θεολόγου σχολιαστής, λέγει τα εξής. Ο Νικήτας είναι ο σχολιαστής του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Σχολιάζει λοιπόν αυτό το χωρίο που αναφέραμε προηγουμένως του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και λέγει «Με τα σημάδια του πάθους, αναβαίνοντας ο Κύριος στα ουράνια, προξενούσε στις άνω δυνάμεις ένα θαύμα παράδοξο και ασυνήθιστο». Δηλαδή εξεπλήττονται οι άγγελοι βλέποντας τον Κύριο με το σώμα Του να ανέρχεται στους ουρανούς. Βλέποντας οι άγγελοι τον Κύριο να ανεβαίνει, θαύμαζαν και απορώντας έλεγαν «Ποιος είναι αυτός που έρχεται από την Εδόμ, δηλαδή από τα γήινα, και του οποίου των φορεμάτων το κοκκινάδι είναι από Βοσόρ». Η λέξη Βοσόρ ερμηνεύεται σαρκός. Ο δε Βαρίνος λέγει ότι το Βοσόρ από κόκκου, δηλαδή είναι βαμμένο από κόκκινο ημάτιο, ώστε στολή και φόρεμα του Κυρίου είναι η ανθρωπότητά Του. Ερήθημα δε και κοκκινάδι αυτής είναι το χρώμα του Παναγίου αίματος, το οποίο έρευσε από την άχρητη πλευρά και από τα Άγιά Του χέρια και πόδια. Καλοπίστηκε λοιπόν το σώμα του Κυρίου με το πάθος και με το χρώμα του Παναγίου αίματος. Γι' αυτό και ο προφήτης Ισαΐας συμπληρώνει «Ωραίος εν στολή». Ωραίος δηλαδή με το ημάτιο της ανθρωπότητας, της ανθρώπινης φύσης. Και έχει μια ωραιότατη υποσημείωση ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, και εξηγεί και παρουσιάζει τα κυριότερα αίτια για τα οποία έλαβε ο Κύριος στο άχρατο σώμα Του τις τρύπες των ύλων και της λόγχης, και δεν τις θεράπευσε Αυτός μετά την Ανάσταση, αλλά τις άφησε ανοιχτές. Πρώτον λοιπόν, τις άφησε ανοιχτές τις πληγές Του μετά την Ανάσταση για μεγαλύτερο καλοπισμό και ωραιότητα και δόξα του σώματός Του. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, «Στην Καινή Κυριακή». Αυτό το ωραίο παράδειγμα. Καινή Κυριακή είναι η Κυριακή του Θωμά. Λέγει λοιπόν στο λόγο του την Καινή Κυριακή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. «Όπως εκείνοι που οικοδομούν οίκο
και αφήνουν θύρες και παράθυρα σε αυτόν, φαίνονται ότι καταστρέφουν τους στίχους του οίκου, στην πραγματικότητα όμως καλοποιήσουν τον οίκο εκείνο και τον κάνουν φωτεινό, διότι μπαίνοντας φως, το φως του ηλίου μέσα από τις θύρες και τα παράθυρα φωτίζει όλο τον οίκο και τον αποδεικνύει λαμπρό, έτσι και το άφθαρτο σώμα του Κυρίου, έχοντας τις τρύπες των ύλων και της λόγχης, φαίνεται ως ελλιπές και φθαρμένο. Στην πραγματικότητα όμως είναι δοξότερο και λαμπρότερο, επειδή μέσα από τις τρύπες εκείνες, όπως μέσα από παράθυρα, δέχεται στον εαυτό του το φως της καθυπόστασης αυτό ενωμένης θεότητος, πλουσιότατο και λαμπρότατο, και με κάποιο τρόπο από εκείνους πηγάζει 5 ολόφωτους ήλιους και έτσι πενταπλασιάζει το δικό του φως και τη δόξα. Δεύτερον, άφησε ανοιχτές τις τρύπες των ήλων και της λόγχης για να τις ψηλαφίσει ο Θωμάς και από την ψηλάφιση να θεολογήσει τον Αναστάντα ότι είναι Θεός και άνθρωπος και την Ανάστασή Του να την αποδείξει βέβαιη στον κόσμο. Τρίτον, άφησε ανοιχτές τις τρύπες για να παραστήσει την υπερβολική και ανέκφραστη αγάπη που μας έδειξε ο Θεός, ο οποίος όχι μόνο για εμάς προσήλωσε στο Σταυρό τα χέρια και τα πόδια και λογχεύθηκε στην πλευρά, αλλά και μετά την Ανάσταση έχει στο σώμα Του τα σημεία των πληγών. Και όχι μόνο δεν επεσχύνεται, δεν ντρέπεται, αλλά φαίνεται ότι και καυχαίται γι' αυτά. Έτσι, εάν τον ρωτήσει κανείς μαζί με τον προφήτη Ζαχαρία, «Τι επληγέ αυτέ αναμέσων των χειρών σου» και ρί και θα πει «Ας επλήγην εν το οίκο του αγαπητό μου» αυτές που δέχτηκα στον οίκο που αγαπώ στην ανθρωπότητα, στη γη, από τους ανθρώπους που αγαπώ. Τέταρτο, άφησε τις τρύπες ανοιχτές για να καταφεύγουμε σε αυτές σε καιρό πειρασμού και να σκεπαζόμαστε. Και όπως όταν η περιστερά διώκεται από το γεράκι, σε άλλον τόπο δεν καταφεύγει παρά στην τρύπα και στην φωλιά της και εκεί διασώζεται, έτσι και όταν η ψυχή καταδιώκεται από τον νοητό γεράκι, τον διάβολο, σε άλλο μέρος δεν καταφεύγει παρά στις τρύπες των χεριών και των ποδιών και της πλευράς του Κυρίου. Και εκεί σκεπαζόμενη διασώζεται από τον θάνατο. Ποιος μπορεί να απελπιστεί για τις πτώσεις του όταν καταφεύγει στις πληγές του Χριστού μας, στις οπές που άνοιξαν τα καρφιά και οι λόγχοι. Βλέπει εκεί την άπειρη αγάπη του Θεού και έτσι διασώζεται από την απελπισία στην οποία προσπαθεί το νοητό γεράκι ο διάβολος να το ρίξει. Γι' αυτό στο άσμα εισάγεται ο νυμφίος να λέει προς την νύφη, δηλαδή ο Χριστός προς την Εκκλησία, «Συ περιστερά μου εν σκέπη της πέτρας», όπου πέτρα μεν εννοείται ο Χριστός. Σκέπη αυτού είναι οι τρύπες των πληγών. Πέμπτον, άφησε τις τρύπες ανοιχτές για να τις δουν οι Ιουδαίοι όταν έρθει την ημέρα της κρίσεως, όπως είναι γραμμένο στον προφήτη Ζαχαρία και στον Άγιο Ιωάννη. «Όψονται ισόν εξεκέντησαν». Και στην Αποκάλυψη αναφέρεται «Και όψεται αυτόν πάσο φθαλμός και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν. Θα τον δει κάθε μάτι και αυτοί οι οποίοι τον επλήγωσαν», οι Εβραίοι δηλαδή. «Και αφήνω να λέω ότι και ο προφήτης Μωυσής στην τρύπα της πέτρας, αφού σκεπάστηκε, δηλαδή στην ανοιγμένη τρύπα της πέτρας, δηλαδή της πλευράς του Κυρίου,
αξιώθηκε να δει Θεού τα οπίσθια, δηλαδή είτε τους λόγους της δημιουργίας, είτε της ένσαρκης οικονομίας. Λέει στο βιβλίο της Εξόδου, «Θύσωσε εις οπήν της πέτρας, θα σε βάλω εις την οπήν της πέτρας». Άραγε και μετά την κρίση θα φυλάει ο Κύριος στο σώμα του ανοιχτές τις τρύπες των ύλων και της λόγχης. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία και την κρίση, την παγκόσμια, αποκρίνεται ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας σε έναν λόγο από τους πέντε περί της εν Χριστώ ζωής. Ναι, λέγει, θα τις αφήσει ανοιχτές για να δείχνει αιώνια πόσο αγάπησε τους ανθρώπους. Και επανερχόμαστε στην ερμηνεία του Αγίου στο τροπάριο που εξετάζουμε. Έπειτα ο προφήτης, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, εισάγει τον Χριστό να αποκρίνεται τα εξής. «Εγώ διαλέγομαι δικαιοσύνη και κρίση σωτηρίου». Δικαιοσύνη το Ευαγγελικό Κήρυγμα ονομάζει, επειδή αυτό δικαίωσε την υπό των ουρανών. Αφού λοιπόν αυτά είπε ο Χριστός, πάλι το ρωτούν οι άγγελοι και λένε, «Γιατί είναι κόκκινα τα φορέματά σου και τα ενδύματά σου, είναι κοκκινισμένα, ως αν από χρώμα λινού πατημένης?» Διότι κοκκινισμένη φαινόταν η σάρκα του Κυρίου και χρωματισμένη σαν από νέο κρασί. Ο δε Χριστός πάλι να αποκρίνεται προς αγγέλους που ρωτούν, «Εγώ επάτησα μόνος λινό και κανένας από τους εθνικούς δεν ήταν μαζί μου». Δηλαδή κανένας δεν συμπολέμησε με μένα όταν εγώ έπασχα, αλλά μόνος επάτησα τη δύναμη του διαβόλου ως λινό σταφυλιών και τους απειθείς Ιουδαίους συνέθλασα. Αυτές τις ερωτήσεις και αποκρίσεις που αναφέρονται από τον Ισαΐα, δραματουργία της ονόμασε ο Θεολόγος, ο Άγιος Γιώργος ο Θεολόγος, όχι για την ψευδή τους πλασματολογία, έτσι αποκαλώντας την, γιατί τέτοια ψευδή και επίπλαστα είναι τα οράματα, αλλά για τον προσωπικό και κατά ερωταπόκριση σχηματισμό του συγγραφικού λόγου. Διότι άλλοι από τους αγγέλους εισάγονται ρωτώντας, άλλοι πάλι ερωτώμενοι. Εάν λοιπόν, λέει ο Θεολόγος, ερωτούν οι άγγελοι ποιος είναι αυτός ο οποίος έρχεται από τη γη ή πώς είναι κόκκινα τα φορέματα του ασώματου και αίμα μη έχοντος, καθώς είναι Θεός, εάν λέω αυτά σε ρωτούν, προβάλλου, δηλαδή αποκρίσου, ότι ωραία είναι η στολή του Κυρίου, δηλαδή το σώμα του που έπαθε τόσο για το πάθος από το οποίο δοξάστηκε, όσο και για την θεότητα από την οποία λαμπρύνθηκε, διότι δεν υπάρχει κάτι ωραιότερο από την θεότητα. Είπε και ο μακάριος ο Χρυσοκέφαλος, «Βλέπεις πανήγυρι ουράνια, βλέπεις θάμβος υπερουράνιο. Μεταξύ τους οι δυνάμεις, οι άγγελοι δηλαδή, μυσταγωγούνται και τα κάτω με τα επάνω συναγάλλονται. Εκπλάγησαν όσοι ήσαν επάνω στη γη για τη θεότητα και έλεγαν, ποιος είναι αυτός στον οποίο και η θάλασσα και οι άνεμοι υπακούν? Κατεπλάγησαν όσες δυνάμεις ήσαν στον ουρανό για την ανθρωπότητα και έκραζαν, ποιος είναι αυτός ο βασιλέας της δόξης, ο οποίος ήρθε από την Εδόμ και τα Γήινα, πώς θέωσε το πρόσλημα, δηλαδή την ανθρώπινη φύση, πώς λάμπρινε την νικηφόρα σάρκα, πώς ύψωσε σε ουρανό στο γήινο σώμα, πώς στα δεξιά του πατρικού θρόνου εκάθισε την έκπτωτη φύση, την ανθρώπινη φύση, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού». Και ο Θεοδόρητος, ερμηνεύοντας το ανωτέρω λόγιο του Ισαΐου, λέει τα εξής. Σχηματίζει τον λόγο σε ερώτηση ο προφήτης και μηνύει, όπως νομίζω,
την άνοδο του Δεσπότου στους ουρανούς, την οποία αναφέρει και το ψαλμικό σχήμα. Διότι και εκεί όμοια ρωτούν μερικοί, τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, όχι επειδή αγνοούσαν οι επουράνιες δυνάμεις αυτών που ανέρχεται, αλλά με την ερώτηση και απόκριση ακριβέστερα μας εκπαιδεύουν για το αναλυφθέντος στην φύση. Έτσι και εδώ μερικοί ζητούν να μάθουν, τι ούτως ο παραγενόμενος εξ εδώ μου, εγώ διαλέγω με δικαιοσύνη. Σε όσους θαυμάζουν το κάλλος του, αυτή την απόκριση έδωσε. Εγώ, λέει, θα σας διδάξω δίκαια τον τρόπο της σωτηρίας που έγινε. Στολή του και ημάτιο ονομάζει την ανθρωπότητα. Λινό ονομάζει την κατάλυση των εχθρών. Γιατί όπως στις λινούς όλα τα σταφύλια αποθλίβονται, έτσι και ο Δεσπότης κατέλυσε τον διάβολο και όλη του την φάλαγγα εντελώς. Διδάσκει λοιπόν σε όσους ρωτούν να μάθουν εκείνα που θέλησαν. Ας δοξάσουμε και εμείς τον Κύριο ταπεινά για την πανένδοξον του ανάληψη και ας αγωνιστούμε, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, να επιτύχουμε και τη δική μας ανάληψη, η οποία θα εξαρτηθεί από τη ζωή μας εδώ στη γη. Για να νεκρωθούμε ως προς τον κόσμο, ως προς τα πάθη, ως προς την αμαρτία και εάν καθαριστούμε και φωτιστούμε, θα αναστηθούμε και θα αναλυφθούμε νικηφόροι και θα αρπαχθούμε εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, όταν θα ειδούμε τον Κύριο να έρχεται με τα δυνάμεως και δόξης πολλής προπορευμένου του σημείου του Τιμίου Σταυρού. Ήθε λοιπόν όλοι να ζήσουμε την ανάληψη όπως και ο Κύριος και να αξιωθούμε της Βασιλείας Του, αφού κατεργαστούμε με φόβο και τρόμο τη σωτηρία μας εδώ στη γη, ζώντας με μετάνοια και εξομολόγηση και αληθινή υπακοή στον Κύριο. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.